Σήμερα ευχαριστούμε πολύ. Πώς σας φάνηκε ο κύριος Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη, κύριε Ρεγκλαμάνη? Ας ξεδρυμείτε την κριτική στην κυβέρνηση. Κάνετε πολιτική για λίγους και όχι για τους πολλούς. Τα αίτημα βρήκατε και κάνετε παροχές, γιατί δεν έχετε κάνει ουσιαστικά δικό σας προϋπολογισμό. Ό,τι εξοικονόμησε η κυβέρνηση, βέβαια θα μου πείτε από άγρια φορολογία. Και από άγρια φορολογία. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά δεν δίνετε από εκείνα τα οποία εσείς εξοικονομήσατε. Εγώ παρακολούθησα και την ομιλία του κύριου Τσίπρα και τη συνέντευξή του εχθές, παρότι πάρα πολλές φορές επαναλάμβανε τα ίδια πράγματα, όχι γιατί έφταιγε ο ίδιος, γιατί οι ερωτήσεις επαναλαμβανόταν. Ήταν ένα μείγμα ρεαλισμού και παλαιού Τσίπρα. Ρεαλισμός, γιατί πολλά πράγματα τα είχε υπογράψει ο ίδιος και τα είχε εφαρμόσει, επομένως δεν μπορούσε να τα αρνηθεί. Και το άλλο κομμάτι, διότι επειδή εγώ είμαι παλιά σκοπής πολιτικός, κύριε Παπαδάκη, και όταν είσαι σε ένα κόμμα εξουσίας και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια κόμμα εξουσίας, ξέρω πώς αισθάνεσαι από την κορυφή μέχρι κάτω μετά από μια εκλογική ήττα. Το πρώτο πράγμα που θέλεις να κάνεις. Εμείς με Τσίπρα φύγαμε, με Μητσοτάκη γυρίσαμε. Ναι, ναι, έφυγες και νωρίς, τι να σου κάνω. Ήξερες πότε είναι εκλογές. Δεν αφήνουμε εγώ βέβαια. Σκοπής και έφυγες. Τι μου λες εμένα τώρα αυτό, να πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, και είναι το πρώτο στόχος είναι να συσπυρώσεις το εκλογικό σου ακροατήριο. Αυτό που δεν μας αρέσει να το λέμε έτσι πολιτική και το λέμε η παραταξιακή μας βάση. Άρα το δεύτερο κομμάτι απευθυνόταν εκεί. Και έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στο χθες και στο σήμερα. Ο Μητσοτάκης έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στο σήμερα και στο αύριο. Αυτό είναι μια διακριτή πολιτική διαφορά. Και θα δείτε καθοδόν ότι θα είναι και ιδεολογική διαφορά. Τώρα, στους δύο μήνες δεν θέλω να μιλήσω για το δεύτερο κομμάτι το οποίο έκανα, το οποίο σας είπα να πούμε. Από εκεί και πέρα, εγώ ξέρω ότι μέχρι στιγμής, και η κυρία Αξιόγλου την παρακολουθώ από τον ρόλο που έχει με τις δηλώσεις της και με τις ομιλίες της, μέχρι στιγμής στα κρίσιμα νομοσχέδια πριν του επιτελικού κράτους, okay, και υπάρχει διαφορά απόψεων, εγώ το σέβομαι, δεν συμφωνώ, αλλά υπάρχει, που δεν το ψήφισαν. Ψήφισαν το νομοσχέδιο για τον έμφυα. Εψήφισαν το νομοσχέδιο για την επέκταση των 120 δόσεων. Και παρά την κριτική που ίσκυσαν για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έγινε νόμος για το ΜΑΤΙ, ψήφισαν και αυτό το νομοσχέδιο. Βλέπω λοιπόν ότι από τα 5 νομοσχέδια που μέχρι στιγμής έχουν ψηφιστεί, και για τα φορολογικά, θυμηθείτε, παρά την κριτική που άσκησε ο κύριος Τσίπρας, η εκτίμησή μου είναι ότι θα τα ψηφίσουν, αν όχι επί της αρχής, πολλά άρθρα του. Δηλαδή δεν θα ψηφίσει, θα μας πει η κυρία Αξιόγλου, δεν θα ψηφίσει. Το κάνατε εσείς όταν είστε στην αντιπολίτευση. Και τι σημαίνει αυτό, κύριε Κακλαμάνη, κατά εσάς, ότι το ψήφισαν? Πολιτικά τι σημαίνει εννοώ? Για μένα σημαίνει πρόοδο για τον τόπο. Και αυτό εφαρμόζαμε και εμείς, κύριε Παπαδάκη. Το ίδιο κάνατε και εσείς. Η κυρία Αξιόγλου το ξέρει. Αυτό. Και εσείς τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν κυβέρνηση τα τελευταία τα ψηφίσατε όλοι. Παρά αυτό την κριτική σου. Σημαίνει πρόοδο για τον τόπο. Παρά αυτό την εντονότατη κριτική σου. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Σημαίνει για μένα που γι' αυτό σας ρωτώ. Το έχω δει και τα ανάποδα, κύριε Κατινικόλα. Δηλαδή να λες ότι αυτό είναι ποτήρι, αλλά επειδή το λέει το Α κόμμα, εγώ πρέπει να πω όχι, δεν είναι ποτήρι, είναι κανάτα. Αυτό δεν είναι αφιλούσε τον τόπο. Το θεωρώ πρόοδο για τον τόπο. Δεν το λέω επικριτικά. Κυρία Αξιόγλου. Το λέω σε σχέση με αυτά που άκουσα εχθές, όχι όμως επικριτικά. Κατάλαβα τι. Εντονότατη κριτική, αν και λέτε ότι ξέρετε κάτι, όλες αυτές οι ελαφρύνσεις οι οποίες εξαγγέλθηκαν, όλα αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί μέχρι στιγμής, είναι γιατί τα ταμεία ήταν γεμάτα. Γιατί εμείς είχαμε. Από δική σας δουλειά. Έτσι. Από δική μας δουλειά, κακά τα ψέματα και με φορολόγηση άγρια, την οποία υποστήκαμε όλοι μας. Έτσι. Είχατε τη δυνατότητα χωρίς να έχετε φτιάξει εσείς δικό σας προϋπολογισμό. Διαφωνείτε με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο έχει και αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις, κάτι που αφορά με το μέχρι πρότινος αντικείμενό σας, λέγοντας ότι ουσιαστικά κλείνει το μάτι στους επενδυτές, έλα να επενδύσεις γιατί θα έχουμε φτηνά πολύ φτηνά χέρια. Εργατικά χέρια. Λέτε ότι ουσιαστικά η ανάπτυξη δεν έρχεται με τη μείωση της φορολογίας, αλλά με την αύξηση των μισθών. Θα θέλαμε την άποψή σας. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι δεν χωρεί αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή τα όποια οικονομικά μέτρα υλοποιούνται ή εξαγγέλθηκαν και από τον Πρωθυπουργό, είναι λόγω του ότι έχουμε μια καλή κατάσταση στην οικονομία της χώρας, η οποία επετεύχθηκε και λόγω της δουλειάς που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4 χρόνια. Πρωτίστως λόγω των
των θυσιών που έκανε ο ελληνικός λαός. Χαίρομαι που το λέτε αυτό. Αυτό. Αλλά γιατί... είναι σημαντικό να μπορείς να κάνεις και μια σωστή διαχείριση, να μπορείς να βάζεις κάποιους στόχους και να καταλήγεις σε ένα αποτέλεσμα. Γιατί και τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να γίνονταν θυσίες και να μην φτάναμε. Βέβαια, καθυστερήσατε πολύ. Και ένα από τα σημεία τα οποία επεσήμανε και ο κύριος Τσίπρας είναι ότι δόθηκε η εντύπωση ότι ό,τι δώσατε προς το τέλος ήταν καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα. Είπε ότι αυτό ήταν λάθος. Καθυστερήσατε. Δείξατε ατολμία. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός έκανε και αυτοκριτική. Νομίζω ήταν κάτι που το περίμενε ο κόσμος. Ενώ συνολικά ο κόσμος, όχι μόνο ο κόσμος που μας ψήφισε, το περίμενε να ακούσει και κάποια βασικά σημεία αυτοκριτικής. Και νομίζω πως ήταν ουσιαστική αυτοκριτική, δεν ήταν επιφανειακή. Έκανε και μια ισχυρή αντιπολίτευση σε δείγματα γραφής που έχουμε από τη Νέα Δημοκρατία αυτές τις 60 μέρες, σε παρεμβάσεις που έχει κάνει στο επίπεδο των θεσμών. Με την ΕΕΠ, για παράδειγμα, σε παρεμβάσεις που έχει κάνει στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων, ήδη πολύ αρνητικές, και έκανε και μία πρόταση για την επόμενη μέρα συνολική, στη βάση τεσσάρων αξώνων που συνδέονται με το δικό μας αναπτυξιακό μοντέλο. Άρα, και εκεί πια κεντρικό άξονα για μας έχει, το είπατε, και η ενίσχυση της εργασίας. Δηλαδή, σε εμάς η δίκαιη ανάπτυξη προϋποθέτει την στήριξη της εργασίας. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι στο μοντέλο της Νέας Δημοκρατίας, το αναπτυξιακό, έχουμε μια υποβάθμιση συνολικά των εργασιακών δικαιωμάτων και υποβάθμιση και του μηχανισμού εκείνου ο οποίος θα έφερνε αυξήσεις μισθών, δηλαδή τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο πέρα από τα εργασιακά όμως. Υπάρχουν πολύ φωτογραφικές ρυθμίσεις επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων πολύ πολύ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Και αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει ένα μοντέλο αναπτυξιακό κρατικοδίαιτης της επιχειρηματικότητας, δηλαδή ένα μοντέλο το οποίο το έχουμε γνωρίσει πριν το 2010 και δεν ήταν ένα επιτυχημένο μοντέλο. Ήταν ένα μοντέλο που μας οδήγησε στη χρεοκοπία και στην κρίση. Συρρήκνωση της εργασίας, συρρήκνωση μισθών και κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα. Δεν είναι, νομίζω, αυτό το μοντέλο που θα μας πάει στην επόμενη μέρα. Δεν είχατε δείξει όμως κι εσείς δείγμα γραφής ότι είσαστε στην αντίθετη περίπτωση, στην αντίθετη κατεύθυνση. Είχαμε, με βάση τα στοιχεία των αναλύσεων για την ανεργία, το 50% με μερική απασχόληση. Μισθούς καθυλωμένους σε 400-500 ευρώ. Αναρχία στον εργασιακό χώρο με εκμετάλλευση των εργαζομένων λόγω της κρίσης. Αδήλωτη εργασία. Αδήλωτη εργασία, μαύρη εργασία. Που σκόθηκαν και έφυγαν στο εξωτερικό. Με αποτέλεσμα να έχει επιπτώσεις όχι μόνο στη ζωή των εργαζομένων, αλλά και για το ασφαλιστικό. Γιατί τι είναι το ασφαλιστικό? Ένας κουβάς που γεμίζει από τις εισφορές των εργαζομένων. Το ασφαλιστικό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα εργασιακά και την αδήλωτη εργασία. Άρρηκτα. Όμως νομίζω πως τα τελευταία χρόνια έγιναν βήματα. Δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα και νομίζω ότι κανείς από εμάς που έχουμε μια επαφή με την κοινωνία δεν θα μπορούσε να πει τι ωραία που είναι τα πράγματα στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα πριν από 2 μήνες. Σε καμία περίπτωση. Όμως και η ανεργία μειώθηκε, δηλαδή είχαμε μία μείωση 10 ποσοστιαίων μονάδων στη δικιά μας θητεία. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα όμως είναι, να μου επιτρέπετε, πώς μειώθηκε αυτή η ανεργία? Και δηλαδή, τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Μην είναι νέες θέσεις εργασίας που είναι τετράωρες. Πρώτα απ' όλα μειώθηκε με νέες θέσεις εργασίας. Τετράωρες στα χαρτιά, στην πράξη δηλαδή, 10 και 12 ώρες. Δηλαδή το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν 670.000 νέες θέσεις εργασίας σημαίνει ότι 670.000 άνθρωποι βρήκαν μια θέση δουλειάς. Αυτό είναι από μόνο του σημαντικό πρώτο βήμα. Δεύτερον, με τι μισθούς όμως, όπως είπατε και εσείς. Στο επίπεδο των σχέσεων εργασίας, δηλαδή η μερική ή πλήρης, στην πραγματικότητα διατηρήθηκε αυτό το οποίο παραλάβαμε. Η μεγάλη ανατροπή στις σχέσεις εργασίας που πήραν κεφάλι οι σχέσεις μερικής απασχόλησης έγινε κυρίως στην περίοδο 10-14. Αυτό το σχήμα περίπου κρατήθηκε τα επόμενα χρόνια, δεν μπόρεσε να βελτιωθεί δηλαδή. Τελευταία, τους 2 τελευταίους μήνες χειροτέρευση. Αυτό είναι ενδεικτικό. Όχι γιατί έκανε κάποιο έργο αρνητικό, αλλά γιατί δόθηκε κατά τη γνώμη μου ένα σήμα στην αγορά. Και το τρίτο και πολύ σημαντικό είναι ότι εμείς κάναμε δουλειά με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Αυτό δεν θα συμφωνήσω. Δηλαδή, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έκανε δουλειά, μειώθηκε η αδήλωτη εργασία περίπου κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και ξεκίνησαν να μπαίνουν κάποιοι κανόνες κυρίως στα ωράρια. Στο κυνήγι της δουλειάς και τον κύριο Μητσοτάκη να προεξαγγέλει ότι θα καταργήσει τον κανόνα για τις υπερορίες. Για τη δήλωση των υπερορίων. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Ελπίζω να το έχει ξανασκεφτεί. Είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο ελέγξαμε λιγάκι, αρχίσαμε να ελέγχουμε λιγάκι τα ωράρια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω πολιτικούς να συμφωνούν, να υπάρχει συνένεση, γιατί πρέπει να περάσουμε κάποτε σε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Αλλά είναι ανησυχητικό να δηλώνουν ικανοποιημένοι όταν η κατάσταση στη χώρα μετά από 10 χρόνια μνημονίων, και σε αυτό είναι μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία. Παραμένει κακή. Δεν έχει λυθεί ούτε ένα από τα βασικά προβλήματα που μας οδήγησαν
στην χρεοκοπία και πιστεύω ότι τώρα τουλάχιστον που βλέπω ότι υπάρχει ένα κλίμα συνένεσης, αντί να χαίρονται οι μεν για τα αποτελέσματά τους και οι δε για τα δικά τους, καλό θα ήταν να συνεργαστούν για να έχουμε και κάποια αποτελέσματα για τα οποία θα χαιρόμαστε. Βλέπεις ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Θα χαιρόμαστε εμείς. Θα το ήθελα. Το πολιτικό σύστημα μας έχει δώσει το σήμα αυτό. Θα το ήθελα, γιατί βλέπω ότι υπάρχει δυνατότητα συνένεσης, αλλά κάποια στιγμή να μην αισθανόμαστε καλά. Α, ωραία, εμείς μειώσαμε λίγο την ανεργία, δεν καταφέραμε τώρα. Η ουσία είναι αυτό που περιγράψετε και οι τρεις με τα ερωτήματά σας, ότι οι εργαζόμενοι παίρνουν 400 ευρώ, ότι το ασφαλιστικό, η μαύρη τρύπα μεγαλώνει. Άρα, καλό θα είναι να συνεργαστούμε, να συνεργαστούν, ναι, προκειμένου να πάμε σε μια καλύτερη. Κλίμα συνένεσης πάντως από εμάς για τα εργασιακά δεν νομίζω να έχετε δει. Αλλιώς κάνω πάρα πολύ λάθος στη δουλειά μου. Δηλαδή, μακριά από μένα το κλίμα συνένεσης στα εργασιακά. Είναι στον ακριβώς αντίθετο δρόμο. Καταργεί ο κύριος Βρούτσης ό,τι νομοθετήσαμε εμείς τα προηγούμενα 4 χρόνια. Με απόλυτη συνέπεια κιόλας τα καταργεί. Κάθε μέρα. Κύριε Κακλαμάνη. Δεν νομίζω υπάρχει κλίμα συνένεσης στα εργασιακά. Είναι δεκτή διευκρίνηση. Κύριε Κακλαμάνη. Γιατί φαίνεται σα κοίμησε λίγο κύριε. Ήρθε με φόρα η κυβέρνηση. Μείωσε τον έμφυα, προχώρησε σε κάποιες φοροαπαλλαγές. Αυτά είναι κάποια λεφτά. Αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη Καρανικόλα, εσύ που ασχολήσαμε και με το οικονομικό, πόσο είναι, Χατζη Νικόλα. Ειδικά στον έμφυα είναι 200 εκατομμύρια παραπάνω. Συνολικά από όσα είχε υπολογίσει, προϋπολογίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. 1,2 βέβαια. 1,2 εκεί. Αναφέρεσαι στην όποια δημοσιονομική τρύπα προκύψει. Ναι. Αυτό είναι ένα στοίχημα για την κυβέρνηση για το πώς θα μπορέσει. Εδώ είναι λοιπόν το ζητούμενο. Έχετε υπολογίσει από πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά? Εάν μου πείτε από την ανάπτυξη, θα μαλώσουμε. Γιατί η ανάπτυξη αυτό δεν θα σα το πω μετά ένα χρόνο. Α, μπράβο, άλλο. Δεν θα σα το πω σήμερα. Έτσι. Αφού δω πρώτα, θα σα το πω μετά ένα χρόνο. Το λέτε εσεί. Είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι νομίζουν ότι η ανάπτυξη θα έρθει αύριο. Προεκλογικά το βασικό πρόταγμα τη Νέα Δημοκρατία ήταν αυτό. Ντάξει, να ανέβει η ανάπτυξη, να βρούμε λεφτά. Όμως. Η ανάπτυξη είναι ένα στόχο. Τώρα πάει για ένα χρόνο μετά. Μάλιστα. Ακούστε. Καταρχήν. Αν έρθουν δηλαδή τώρα έρχουν, τα κλιμάκια έρχονται σήμερα. Σας πω. Αύριο λοιπόν, μεθαύριο και που είναι για ένα δώρο, φίλε. Σήμερα. 200 τόσο από τον έμφυα. Από πού? Πού θα τα βρει. Λοιπόν. Φοροαπαλλαγές. Από πού? Καταρχήν να δώσω μια σύντομη απάντηση σε όσα άκουσα. Το ότι υπήρχε αυτό το υπερπλεώνασμα και είπε η κυρία Αξιόγλου ότι ναι, εντάξει, ο λαός το έφτιαξε στην ουσία με πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης. Δεν είναι κακό ένα μέρος από αυτό το υπερπλεώνασμα να το γυρνάς πίσω. Κάθε άλλο παρά. Αναφέρομαι τόσα, 220 εκατομμύρια, αν θυμάμαι. Για τον έμφυα η έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Έτσι. Δεν είναι πολλά, αλλά είναι. Ναι, αλλά μην τον μπερδεύετε, κύριε Κακλαμάνη. Όχι, άλλο λέω. Δεν είναι κακό. Το όποιο δημοσιονομικό που προκύψει από μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση δεν θα προέλθει ή δεν θα καλυφθεί από το λεγόμενο cash buffer. Είναι εντελώς διαφορετική η φιλοσοφία του και δεν μπορείτε και ωραία, να το πειράξετε, αν θέλετε την άποψή μου. Τον... Δεύτερον, αυτή τη στιγμή, ανηρτημένο στο διαδίκτυο, όπως ξέρει η κυρία Αξιόγλου, δεν είναι καν το σχέδιο νόμου. Είναι το προσχέδιο νόμου. Όταν τελειώσει η διαβούλευση, αυτή είναι η διαδικασία. Λέτε το αναπτυξιακό που έχει αυτό, μέσα και τις εργασιακές σχέσεις. Που έχει πολλά πράγματα. Γιατί μέσα. Όμως και τα δύο μέσα μαζί. Γιατί όταν μιλάμε για ανάπτυξη βάζουμε αλλά και το θέμα των εργασιακών σχέσεων. Έχει ήδη απαντήσει και θα συμφωνήσω σε αυτό. Ένα μέρος της ανάπτυξης έχει να κάνει με τα εργασιακά. Και ναι, μήπως είναι κλείσιμο ματιού στον υποψήφιο επενδυτή. Έλα και θα έχει φθηνά εργατικά όλα χέρια. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Λοιπόν, θα πάει στην επιτροπή. Τι λέει? Ίσως είναι και μια διασφάλιση για τον εργαζόμενο. Ή μπορεί να είναι μια διασφάλιση για τον εργαζόμενο. Έτσι. Όχι, λέει η κυρία Αξιόγλου, ναι, λέει ο κύριος Αγκλαμάνης. Λοιπόν, στην Επιτροπή θα γίνει συζήτηση. Όπως θα ενθυμείτε η κυρία Αξιόγλου και στο νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Εγώ είμαι πάντα της άποψης, κύριε Παπαδάκη και αγαπητοί κύριοι, ότι ο στόχος των πολιτικών πρέπει να είναι όχι τόσο το λεγόμενο επιτελικό κράτος, αλλά το χρήσιμο κράτος. Εάν λοιπόν τα νομοσχέδια που ψηφίζονται έχουν ως καταληκτική συνισταμένη να είναι χρήσιμο το κράτος στον πολίτη, είμαι υπέρ. Εκεί θα ακουστούν προτάσεις όπως και τότε που πολλές υιοθετήθηκαν. Πάρα πολλές προτάσεις από την αντιπολίτευση υιοθετήθηκαν. Και θα σας πω τώρα για το εντός εισαγωγικών αυτό που φοβηθήκατε δημοσιονομικό κενό. Θα μας το πείτε σε λίγο. Γιατί έχουμε μια... Και ο κύριος Κατζηνικόλας. Είναι ξεσηκωμένη στη Μετρούπολη και θα μας πεις γιατί. Είναι θέμα της κοινωνίας, λάζος μαντικός, διότι έχουμε πρόβλημα, δεν έχει χτυπήσει κουδούνι, δεν έχει γίνει καν αγιασμός στο πρώτο λύκειο της Πετρούπολης, διότι τέθηκε θέμα να συστηγαστούν.